δύναμη. Η Ιωάννα Βάσου, το κορίτσι. Καλώς είναι η Ιωάννα μας. Είστε κοντά μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Για τώρα πραγματικά. Καλή εβδομάδα με δύναμη. Το κοιτούσα στον τίτλο. Έχουν περάσει 28 χρόνια από τα Ίμια. 28 ολόκληρα χρόνια. Απίστευτο. Και σήμερα έχεις εκπομπή για αυτό το θέμα. Για πες μας, Ιωάννα, τι θα δούμε. 28 χρόνια λοιπόν από τα δραματικά εκείνα γεγονότα των Ιμίων. 28 χρόνια από τότε που τρεις Έλληνες αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού, τρεις ήρωες έχασαν τη ζωή τους στα παγωμένα νερά του Αιγαίου. Όλοι θυμόμαστε εκείνες τις δραματικές στιγμές πραγματικά. Απόψε θα μάθετε τι πραγματικά έγινε εκείνες τις ημέρες, εκείνα τα δραματικά 24 ώρα. Θα δείτε και ένα βίντεο ντοκουμέντο, το είδαμε τώρα εδώ, ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο έχει καταγραφεί από τη γέφυρα της κανονιοφόρου Πυρπολιτής με εκείνες τις δραματικές ώρες. Μας μιλάει ο κύριος Ογκολφόπουλος που βλέπουμε τώρα, ο οποίος ήταν τότε ο κυβερνήτης στη φρεγάτα Αδρίας. Mm-hmm. Μας μιλάνε όμως και δύο ναύτες της συγκεκριμένης φρεγάτας. Mm-hmm. Και όπως λένε, όταν πηγαίνανε στα Ίμια, νόμιζαν ότι απλά θα πάνε για μία άσκηση. Μετά κατάλαβαν στην πορεία ότι πάνε στα Ίμια. Και εκείνες τις ώρες της 31ης Ιανουαρίου ήταν πραγματικά με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Ποιος ήταν ο ρόλος της φρεγάτα Αδρίας τότε στην ιστορία αυτή, Ιωάννα? Στα γεγονότα αυτά. Θα μας τα πούνε όλα αναλυτικά οι πρωταγωνιστές μας απόψε, Γιώργο. Πραγματικά πρέπει να καθίσουμε να το δούμε αυτό το επεισόδιο, γιατί μας μιλάει και ο κυβερνήτης της κανονιοφόρου Πυρπολιτής, ο κύριος Πάτας, ο οποίος κατέγραψε μάλιστα και σε βίντεο τις δραματικές εικόνες. Αλλά πρέπει να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό. Μιλάει αποκλειστικά στο Action Story η τότε ανταποκρίτρια της εφημερίδας Χουριέτ στην Αθήνα, η Νουρ Μπατούρ. Και τι μας λέει, Γιώργο και Άννα και Γιώργο, ότι τότε, λέει, δεν γνωρίζανε στην Τουρκία πού είναι οι βραχονισίδες, πού είναι τα Ίμια. Mm-hmm. Και πήραν την ανταποκρίτριά τους, η οποία ήταν εδώ στην Αθήνα, και τις λένε τα Ίμια πού βρίσκονται. Ναι, γιατί οι Τούρκοι τα λέγανε Καρντάκ, εμείς τα λέγαμε Ίμια. Είχε δημιουργηθεί μια παρεξήγηση ότι ήταν μια βραχονισίδα η οποία ήταν κάπου κοντά σε αυτά τα οποία λέμε τώρα ανθρωποφάγους, δηλαδή κοντά στην Κάρπαθο, έτσι. Άσχετο. Και, όμως... και τι έκανε λοιπόν τότε η ανταποκρίτρια? Τότε, λέει, δημοσίευσε μια ελληνική εφημερίδα ένα χάρτη από την περιοχή, την έστειλε στην εφημερίδα Χουριέτ. Και τότε είναι που στείλαν από την εφημερίδα Χουριέτ, θυμόμαστε τώρα, στη μία από τις δύο βραχονισίδες, με ελικόπτερο που φτάσανε ο φωτορεπόρτερ και ο δημοσιογράφος της Χουριέτ, κατεβάσανε την ελληνική σημαία και ύψωσαν την τουρκική. Όπου απίστευτο. Πρακτόρικη δουλειά. Σε ακούμε και μας τα περιγράφεις τώρα. Πρέπει απόψε πραγματικά να παρακολουθήσουμε. Είναι μια εκπομπή η οποία δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ, δεν είναι μια αναδρομή. Προσθέτει στοιχεία στα ιστορικά γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί. Και μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν ζήσει. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν κομμάτι αυτής της ιστορίας σας μιλάνε απόψε και σας αποκαλύπτουν πράγματα τα οποία θα ακουστούν για πρώτη φορά. Οι αφηγήσεις θα σας συγκλονίσουν. Για πρώτη φορά πραγματικά θα δείτε και το βίντεο ντοκουμέντο. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση το τι θα παρακολουθήσουμε απόψε στις 12 η ώρα με την Ιωάννα Βάσου. Action Story. Έλατε. Αριστερά ένα πολεμιστής, δεξιά για αυτούς. Ετοιμάζεται η αγωνία του ελικοπτέρου. Over. 28 χρόνια από τα δραματικά γεγονότα των Ιμίων. Το αρχικό σχέδιο ήταν θα ρίξουμε και θα βουλιάξουμε το νησί μαζί με τους Τούρκους. Τι πραγματικά έγινε εκείνα τα 24 ώρα στις δύο βραχονισίδες? Επί ώρες και βράδυ και ημέρα ήταν δίπλα-δίπλα παρέα με τα τουρκικά πλοία. Εκείνη την ώρα που έγινε αυτό, οι Τούρκοι βγάλανε μία βάρκα με 10 βαταρχά ανθρώπους. Άνθρωποι που τα έζησαν σε Αθήνα και Άγκυρα αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές του επεισοδίου στο Action Story. And that time, you know, in Turkey, nobody knew where Imia or Kardak was. Τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στο Action 24. Λοιπόν, εγώ στη ζωντανή μετάδοση μάλλον δεν θα μπορέσω να το δω γιατί ξυπνάω 4, αλλά νομίζω ότι θα, επειδή είναι ένα επεισόδιο που αξίζει να το δούμε. Τέτοιου είδους ερευνές σας πραγματικά τις... Με επικεφαλής βέβαια τον Τίμο Παπαδόπουλο. Ιωάννα, πόσο καιρό σου πήρε για να. Σας πήρε ως ομάδα για να. Είμαστε μια ομάδα που αγαπάμε πάρα πολύ πραγματικά το Action Story. Δουλεύουμε νυχθημερών για να βγαίνουν τα επεισόδια και πιστέψτε με, ακόμη και το και που ακούτε είναι φιλτραρισμένο.
Ναι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς αυτές τις δουλειές. Είναι σαφές. Τι μου αρέσει σένα, ότι έχεις πάντα διαφορετικές εκπομπές. Δηλαδή δεν βλέπεις τον έπανα. Κάθε Δευτέρα πάντα είναι μια διαφορετική είναι Δευτέρα. Κάτι για μας. Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι. Και το οποίο φανταζόμαστε ότι αυτό θέλει πολύ χρόνο. Σε έχουμε δει να κάνεις και αποστολές, να πηγαίνεις και εκπομπές. Θέλει χρόνο και θέλει και πολύ διάβασμα. Πάρα πολύ διάβασμα. Για να ενημερωθείς και να καταγράψεις. Σαφώς και για να μπορέσεις να δώσεις, να είναι ένα άρτιο αποτέλεσμα. Απίστευτο. Λοιπόν, Ιωάννα απόψε το βράδυ 12 η ώρα στο Action 24, Action Story. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες να μας